πάμε όμως τώρα σε κάτι που είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, Αλεξία. Ξέραμε για τα κοινωνικά παντοπολία που βοηθούν τους συνανθρώπους μας που δεν μπορούν να τα βγάλουν εύκολα πέρα, είτε με τα τρόφιμα, είτε με άλλα είδη που έχουν ανάγκη, που είναι καθημερινής ανάγκης. Τώρα λοιπόν, είδαμε και αυτό. Ένα κοινωνικό φροντιστήριο. Τι είναι αυτό? Μόνο εγώ να ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Αν υπάρχει, αν ήσασταν γονείς, και ρωτάω εδώ και τα παιδιά, εσύ είσαι ήδη, και δεν είχατε χρήματα να στείλετε τα παιδιά σας στο φροντιστήριο, ή αν ήσασταν μαθητής και δεν είχατε καμία βοήθεια έτσι ώστε να μπορείτε να μελετάτε τα μαθήματά σας και να έχετε περισσότερες ελπίδες να περάσετε στο πανεπιστήμιο, τότε τι θα κάνατε? Αυτό είναι μια θέση στην οποία κανένας γονιός ή κανένας μαθητής δεν θα ήθελε ποτέ να βρεθεί. Παλιά δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς αναγκαζόντουσαν και παίρνανε και δάνεια ακόμα για να ανταπεξέλθουν έτσι στο κόστος των φροντιστήριων. Τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία. Υπάρχει μια πρωτοβουλία λοιπόν, υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο, 62 καθηγητές, οι οποίοι με την πρωτοβουλία ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι ο συντονιστής όλης αυτής της κατάστασης και με την βοήθεια της Μητρόπολης Περιστερίου, έκαναν το αυτονόητο. Δηλαδή, συνεργάστηκαν για να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά, στους μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα φροντιστήριο ή να βοηθηθούν στα μαθήματά τους, να μπορούν να πηγαίνουν εκεί, να έχουν αυτή τη βοήθεια. Και μάλιστα είναι τόσο επιτυχημένο αυτό που οι περσινοί μαθητές, το 70% των περσινών μαθητών ήδη πέρασε στο πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία. Εσύ πήγες εκεί, Αλεξία, να πάρουμε κι εμείς μια γεύση από αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο. Μαθητές και μαθήτριες του γυμνασίου, συγκεντρωμένοι γύρω από την καθηγήτριά τους, παρακολουθούν προσεκτικά το μάθημα των νέων ελληνικών. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα με το κοινωνικό φροντιστήριο, γιατί εδώ τους καθηγητές προσφέρουν αφιλοκερδώς την υπηρεσία τους και είναι προπάντων φίλοι στα παιδιά. Δηλαδή, οι καθηγητές δεν έρχονται εδώ πέρα να εισπράξουν χρήματα, έρχονται να εισπράξουν αγάπη. Και αυτό είναι το σημαντικό. Πλανή αίθουσα, οι μαθητές του Λυκείου κάνουν μαθηματικά. Η τάξη δεν θυμίζει μια συνηθισμένη σχολική αίθουσα, γιατί δεν είναι σχολική αίθουσα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο κοινωνικό φροντιστήριο, που έχει 450 παιδιά, είναι η έλλειψη χώρων. Εμείς είμαστε το κρυφό σχολείο. Συστεγαζόμαστε μέσα στους ναούς, σε 4 διαφορετικούς ναούς. Έχουμε την έλλειψη χώρων. Μακάρι να είχαμε και άλλους χώρους. Το μέλλον το φαντάζομαι πολύ δύσκολο, αλλά επειδή ο καθένας μας έχει μεγάλα όνειρα και όσο πιο πολλά έχεις, τόσο πιο πολύ προσπαθείς, πιστεύω ότι θα πετύχω και θέλω να περάσω ψυχολογία. Είμαι σε μαζικής ενημέρωσης. Είναι το κοινωνικό φροντιστήριο στο Περιστέρι που με τη στήριξη της Μητρόπολης και καθηγητών που έρχονται και διδάσκουν αφιλοκερδώς 450 μαθητές που οι γονείς τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ιδιαίτερα ή φροντιστήριο, τώρα διεκδικούν με αξιώσεις μια θέση στα ελληνικά ΤΕΗ και πανεπιστήμια. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και τιμήμαστε ευγνώμων στους καθηγητές που εργάζονται πέρα αφιλοκερδώς. Και λέω ευχαριστώ γιατί θα μπορούσαν το χρόνο που ξοδεύουν εδώ πέρα να τον αξιοποιήσουν σε ένα κανονικό φροντιστήριο ή σε ιδιαίτερα. Έτσι ώστε να κερδίσουν αυτοί χρήματα που τους χρειάζονται. Παρ' όλα αυτά, δεν το κάνουν αυτό και βοηθάνε εμάς. Προτιμούμε δηλαδή ο κάθε άνθρωπος να δώσει τη δόση του δανείου. Να μην χάσει το σπίτι του, να πληρώσει το ρεύμα του, να μην κόψει το ρεύμα. Δεν ερχόμαστε καμία αντιπαλότητα με κανένα ιδιωτικό φροντιστήριο. Έρχονται παιδιά από όλους τους όμορους δήμους της Δυτικής Αττικής, ακόμα έρχονται παιδιά, να μην σου φάνει περίεργο, και από την Παιανία. Μαθητές μελετούν, σας φουγκάρει απορροφούν όσο περισσότερη γνώση μπορούν. Όμως, η οικονομική κρίση πολλές φορές είναι αυτή που προσανατολίζει τις επιλογές τους και όχι τα όνειρά τους. Δεν κοιτάμε τώρα τα όνειρα, κοιτάμε για την επαγγελματική αποκατάσταση πλέον. Κάπου που θα μπορέσουμε να έχουμε δουλειά αύριο μεθαύριο. Εγώ βασικά θέλω να περάσω ή στην αστυνομία ή στο στρατό. Ένα από τα δύο. Η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές είναι ιδιαίτερη. Η δουλειά εξαιρετική. Το 70% των περσινών μαθητών του κοινωνικού φροντιστηρίου είναι σήμερα φοιτητές. Στο σχολείο υπάρχουν καθηγητές που ή δεν μας εξηγούν με διαφορετικούς τρόπους ή μας αφήνουν κενά χωρίς να μας τις πληρώσουν. Και όταν έρχομαστε εδώ,
Οι καθηγητές μας βοηθούν και να τα συμπληρώσουμε και με διαφορετικούς τρόπους και βοηθάνε το κάθε παιδί ξεχωριστά, αφιερώντας πολύ πολύτιμο χρόνο. Το ιδιωτικό φροντιστήριο δεν έχουμε τέτοιες σχέσεις με τους καθηγητές που έχουμε εδώ. Απλά θα ήμασταν καθηγητές και μαθητές. Εδώ είμαστε κάτι παραπάνω. Μας βοηθάνε σε όλα τα προβλήματα και στα οικογενειακά. Και ψυχολογικά μας βοηθούν και στα μαθήματα, σε όλα. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε από τα παιδιά που πηγαίνουν στο ιδιωτικό φροντιστήριο. Ίσα-ίσα κερδίζουμε. Το πρώτο κοινωνικό φροντιστήριο ξεκίνησε δειλά τον Οκτώβριο του 2012 και σήμερα υπάρχουν ήδη 4. Ενώ παράλληλα με τα μαθήματα του σχολείου γίνονται μαθήματα ξένων γλωσσών και υπολογιστών. Η Μητρόπολη παράλληλα στηρίζει υλικά και ηθικά όχι μόνο αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται, αλλά και 9 ακόμη δράσεις που αποτελούν στήριγμα για όλους όσοι δεν έχουν να περιμένουν από πουθενά βοήθεια. Πολύ ωραία, γίνονται και ωραία πράγματα. Λοιπόν, εγώ όμως τώρα να σας θυμίσω τα